Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού πραγματοποιήθηκε δράση δεντροφύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο του Μήλου Μασούρα στην Αλεξανδρούπολη. Εθελοντές, παιδιά και υπεύθυνοι του γραφείου φύτεψαν συμβολικά προκειμένου να δώσουν το έναυσμα και σε άλλους πολίτες να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, η οποία ήταν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήσαμε σήμερα κάποιες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Θέλαμε να συμμετέχουν και όλα τα παιδάκια, γι' αυτό και αλλάξαμε και την ημερομηνία και τη μεταφέρουμε με το Σάββατο. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά παιδάκια μαζί με τους γονείς τους. Φυτέψαμε 4 γλαστράκια, όπως θα δείτε πίσω, 4 λουλουδάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλαμε να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιλέξαμε να είναι κάτι το διαφορετικό φέτος και το οποίο είχε πολύ μεγάλη επίχυση στα παιδιά. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Το κάναμε όλοι μαζί και μάλιστα δώσαμε και ονομασία στα λουλουδάκια. Τα είπαμε αγάπη, ελπίδα, ειρήνη και φιλία, για να δώσουμε ένα σημαντικό νόημα σε αυτή τη σημερινή ημέρα. Πώς σε λένε? Ραφαηλία. Ραφαηλία, τι κάνατε σήμερα εδώ? Φυτέψαμε δεντράκια. Δεντράκια και τα ονομάσατε, έμαθα. Ναι. Εσύ πώς ονόμασες το δικό σου? Ειρήνη. Ειρήνη. Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Μαριτέλη. Μάλιστα. Εσύ τι έκανες? Πόσα φύτεψες? Όλα? Ή ένα? Ένα. Εσύ πώς το ονόμασες? Ειρήνη. Ειρήνη και εσύ? Ναι. Αγάπη δεν ονόμασε κανείς το δεντράκι του? Όχι. Τα άλλα παιδάκια? Ναι. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο σπιτάκι των Ευχών που λειτουργεί στο Πάρκο των Χριστουγέννων, προσφέρθηκε στους επισκέπτες ζεστή σούπα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε γιορτή για τα παιδιά με δώρα και παιχνίδια. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με διάφορους φορείς φέτος στο σπιτάκι των Ευχών του Γραφείου Εθελοντισμού και φυσικά να ευχαριστήσουμε και την κυρία Φωτεινή Σιδηρά, η οποία θα κάνει δωρεά σούπα σήμερα, θα τη δώσει δωρεάν σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή ημέρα και θα στηρίξουμε έτσι και τον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρου και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κώστα τον Ευθυμιάδη, τον πρόεδρο, που μας έδωσε την ευκαιρία αυτή να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε για τη σημερινή ημέρα. Θα υπάρχει ένας κουμπαράς όπου όποιος θέλει προαιρετικά θα μπορεί να ρίξει ένα ποσό. Από εκεί και πέρα να καλέσουμε και για τις υπόλοιπες μέρες τους γονείς να φέρουν τα παιδάκια τους στο σπιτάκι των Ευχών. Έχουμε φτιάξει ένα πλήρες παιδαγωγικό πρόγραμμα όπου από τις 23 του μηνός και έπειτα θα είμαστε κάθε μέρα, αλλά ήδη μπορεί να μας βρει κάποιος από το Σάββατο το πρωί-απόγευμα και την Κυριακή πρωί-απόγευμα. Και φυσικά να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους, όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, όλους τους απόφοιτους και φυσικά όλους τους εθελοντές που έρχονται εδώ, προσφέρουν εθελοντικά την προσφορά τους, την εργασία τους, το κάνουν με αγάπη. Η σημερινή ημέρα και ειδικά η δράση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα ήταν η ιδέα ενός εθελοντή μας, ο οποίος είναι φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και βλέπουμε ότι οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται οι εθελοντές και να επισκέπτονται εδώ το Μήλο του Μασούρα και να συμπληρώσουν την αίτηση του εθελοντή, γιατί κάθε ιδέα μπορεί να γίνει υλοποιήσιμη.